Είμαστε πάλι στη φάση αυτή των... Ένα σημαντικό βήμα στην εκπαίδευση. Ήρθαν οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων του έτους 2012-2013. Εκείνο το οποίο εμείς κάναμε είναι, βγάλαμε συγκριτικά τους μέσους όρους επίδοσης την τελευταία τριετία και με την πρώτη ματιά διαπιστώνει κανείς ότι έχουμε μείωση του ποσοστού των αριστούχων μαθητών. Επίσης, όσον αφορά στους μαθητές που έγραψαν από 0 μέχρι περίπου 15, είμαστε είτε στο μέσο όρο του 11-12, είτε λίγο πιο πάνω. Δηλαδή, οι μαθητές οι οποίοι έχουν γράψει κάτω από τη βάση εφέτο, κυμαίνονται σε ένα ποσοστό 34%, όταν το 11 ήταν 32 και το 12 ήταν 36. Οι μαθητές από 10 μέχρι 12 είναι περίπου στα ίδια ποσοστά, είμαστε περίπου στο 11,5% και είναι και στα 3 χρόνια το ίδιο ποσοστό. Οι μαθητές που έγραψαν εφέτο από 12 έως 15, δηλαδή το μέτριο, κινηθήκανε, είναι πολύ πιο υψηλό το ποσοστό σε σχέση με τα άλλα χρόνια, άρα μπορούμε περίπου να υπολογίσουμε ότι θα έχουμε μία μετακίνηση του μεγάλου μέρους των μαθητών σε βάσεις που θα αντιστοιχούν στο μεσαίο επίπεδο. Θα είμαστε δηλαδή γύρω στο 14,5 με 16,5-17.000 περίπου μόρια. Οι μαθητές από 15 και πάνω είναι στα ίδια ποσοστά, είναι πιο πάνω από πέρυσι, αλλά είναι περίπου στα ποσοστά του 11 και εκείνο που έχουμε πτώση, γι' αυτό θα πιστεύω ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χίος είναι μέσα στους 5 νομούς, στους 5 πρώτους νομούς κάθε χρόνο, θέλω να πιστεύω ότι η πτωτική τάση των αριστούχων θα υπάρξει, θα είναι γενικευμένη έστω και σε ένα πιο μικρό ποσοστό από ό,τι στο νομό μας και ίσως εδώ να μπορούμε να μιλήσουμε ενδεχόμενα για πτώση βάσεων στις σχολές πρώτης προτίμησης. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι οι αριστούχοι το 11 ήταν ένα ποσοστό της τάξεως του 16,16%, το 12 ήταν στο 15,21%, εφέτο είναι στο 18,83%, στο 11,83% στο νησί μας. Είναι αρκετά χαμηλό και αυτό δίνει ελπίδες για πτώση των βάσεων, κυρίως στις σχολές υψηλής ζήτησης. Αυτή είναι η εικόνα που σας μεταφέρουν τα πανελλαδικά, δηλαδή ότι μπορεί είναι κάτι που θα ενδιαφέρει τα παιδιά. Περίπου ναι. Έχουμε μια τέτοια, η πρώτη εκτίμηση, γιατί και εμείς τα ποσοστά, τους βαθμούς των μαθητών, τους είδαμε μια πρώτη εικόνα. Στη θετική, ας πούμε, κατεύθυνση είναι λίγο χαμηλή η βαθμή στα μαθηματικά κατεύθυνσης και στη φυσική κατεύθυνση. Δεν είναι όμως τόσο χαμηλή αντίστοιχα στα μαθηματικά γενικής παιδείας, ενώ αντίστοιχα με τον πανικό που είχε δημιουργηθεί ότι τα παιδιά δεν έγραψαν. Στην τεχνολογική κατεύθυνση και στην θεωρητική κατεύθυνση έχουμε μαθητές οι οποίοι έχουν σε αρκετά μαθήματα γράψει πάνω από 19. Όμως θεωρώ, βλέποντας τα ποσοστά στο νομό, ότι θα έχουμε πανεπιστημιακές σχολές. Δηλαδή δεν θα υπάρξει μία ισορροπία και δεν θέλω να ελπίζω δηλαδή ότι θα υπάρξουν επιτυχίες στο νομό σε σχολές τελέσφορες. Δεν είναι απλά να μπει σε μια σχολή, αλλά σε σχολές οι οποίες έχουν προοπτικές. Γιατί βλέπω ότι είναι αυξημένο το ποσοστό από 12 έως 15, με δεδομένο ότι τα μαθηματικά γενικής παιδείας, τα μαθηματικά και γενικής παιδείας και κατεύθυνσης και η φυσική κατεύθυνσης, που είναι μαθήματα με συντελεστές, 1,3 το ένα, 0,7 το άλλο, είναι γενικά πεσμένη η βαθμή, δεν έχουμε τα άριστα τα πολλά και έχουμε ένα ποσοστό που έγραψαν κοντά στο 15-22,9%, δηλαδή 23, αλλά και μαθητές που από το 15 μέχρι το 18 είναι στο 19,5%. Είμαστε περίπου στο 1/5 του δυναμικού που έδωσε εξετάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι ναι μεν θα πέσουν οι βάσεις, αλλά δεν θα βρεθούν μαθητές σε σχολές οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις δικές τους προτιμήσεις ή δεν θα έχουν προοπτικές. Τώρα θα περιμένουμε βέβαια τις οδηγίες για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Θα δώσουμε συγκεκριμένες οδηγίες και στα σχολεία και στους μαθητές. Η διεύθυνση είναι στη διάθεση των γονέων για οποιαδήποτε πληροφορία. Το ΚΕΣΥΠ και οπωσδήποτε βέβαια
και προκαταβολικά ευχαριστώ τους συναδέλφους, θα είναι και τα λύκεια στη διάθεση των μαθητών. Ήδη σήμερα οι σύλλογοι των διδασκόντων εργάζονται στα λύκεια που πήραν τη βαθμολογία. Από εκεί και μετά θα περιμένουμε πια τις βάσεις τον Αύγουστο και τα παιδιά ας ξεκουραστούν, να χαρούν το καλοκαίρι τους και στις αρχές του Ιούλια μεταθέσουν τις έγνοιες τους για να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους. Αρκεί να σκεφτούν με πολύ μεγάλη ψυχραιμία πρώτα απ' όλα αυτό που θέλουν να κάνουν, αυτό που αντιπροσωπεύει τους ίδιους, τι θέλουν στη ζωή τους, να ακολουθήσουν τα δικά τους θέλω και τα δικά τους μονοπάτια, αλλά και να σκεφτούν ρεαλιστικά για σχολές οι οποίες θα δώσουν ενδεχόμενα λύσεις και δεν απέχουν πολύ από τα θέλω τους. Έχουμε εικόνα για τα περιφερειακά σχολεία που πήγαν, ας πούμε, σε Ψαράινους. Στα Ψαρά έχουμε μια πάρα πολύ καλή επίδοση. Πολύ καλή επίδοση. Μαθητή λίγο στη φυσική κατεύθυνση σε έγραψε χαμηλά. Η άλλη του βαθμή είναι καταπληκτική. Ας πούμε... Μόνος το έδινε φέτος ή είχαμε κι άλλες. Νομίζω ένας-δυο ήταν. Στο πρώτο γελ έχουμε μαθητές, έδωσαν 424 μαθητές, έγραψαν άριστα 68. Στο δεύτερο γελ έγραψαν 82 μαθητές άριστα. Στο τρίτο γελ 69 μαθητές άριστα. Στο γελ Βροντάδου 24 μαθητές άριστα. Στα Καρδάμιλα έγραψε, στο γελ Καρδαμήλων μία μαθήτρια, ένας μαθητής. Στην Καλλιμασιά 10. Στην Καλαμωτή 5. Μιλάμε από 18,1 μέχρι 20. Στη Βολισσό 7 μαθητές. Στα Ψαρά 3 μαθητές. Στο Μουσικό ένας μαθητής. Και σε σύνολο των μαθητών μας, 270 μαθητές, αυτό το ποσοστό, το 11,83, έγραψαν από 18,1 έως 20. Είναι αρκετά σημαντικός ο αριθμός, παρότι σας είπα ότι όσον αφορά την ποσοστιαία βάση είναι πεσμένο σε σχέση με το 2011 και το 2012, γι' αυτό και ευελπιστώ ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα.